Επικοινωνία συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα για όποιους είναι πιο αργοπορημένοι στο ξύπνημα. 11 και 2 και 3 πρώτα λεπτά εδώ από την Θεσσαλονίκη, που όπως θα σας λέμε συνεχώς όλο αυτό το 15ήμερο, ζει εντατικούς ρυθμούς εν ώψη της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ζεσταίνεται το πολιτικό κλίμα, ζεσταίνεται η κυκλοφορία στην πόλη. Δεν είναι εύκολο να πάρεις το αυτοκίνητο και να κινηθείς. Πρέπει να έχεις υπομονή και με τα λεωφορεία και με τη ζέστη, γιατί είναι αρκετά έντονη. Έντονη και έτσι και ζεστό και το πολιτικό κλίμα όπως διαμορφώνεται, όχι μόνο γιατί τα συλλαλητηρία καθιερωμένα των παραγωγικών τάξεων θα λάβουν θέση έξω από το συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης, αλλά και για το μακεδονικό που φέτος διαμορφώνει την ατζέντα της συζήτησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να καλωσορίσουμε έναν εκ των παραγωγικών φορέων, πολιτικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, τον κύριο Τζιτζι Κώστα, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε. Και τιμή μας που ήρθατε έτσι τόσο άμεσα. Καλημέρα και καλή επιτυχία στις πρώτες επικοινωνίες. Δεν σας καλεί ο Τσίπρας. Όχι ακόμα, δεν νομίζω. Είχατε επαφές, δεν ξέρω αν είχατε. Δεν είχατε επαφές. Δεν με συμβουλεύτηκε σίγουρα για το θέμα των Σκοπίων πάντως. Αυτό μπορώ μπαίνετε να σας κατευθείαν στο. Ναι, μπαίνω διότι. Στα ζεστά, είμαι από χθες πραγματικά προβληματισμένος με αυτό που διάβασα και που είδε το φως στη δημοσιότητα. Και όποιος δεν το είδαν παρότι το παρουσιάσαμε στην πρώτη ενότητα της εκπομπής, λέτε για τις αποκαλύψεις του Wikileaks, ναι. Για το ότι το 2008 φαινόταν ακριβώς. Ότι το θέμα Βόρεια Μακεδονία έπαιζε. Και έτσι και από όχι, έπαιζε. Ναι. Οι Σκοπιανοί το 2008 ζήτησαν να ονομαστούν Βόρεια Μακεδονία με την προϋπόθεση να διατηρήσουν γλώσσα και ταυτότητα μακεδονική. Και ερχόμαστε μετά από 10 χρόνια με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Μετά από μια υποτίθεται διαπραγμάτευση, κατά την άποψή μου δεν έγινε ποτέ προφανώς, να καταλήξουμε να υιοθετήσουμε ακριβώς τη γραμμή των Σκοπίων του 2008. Αν αυτό δεν είναι προβληματικό, κυρία Αυγέρη, ποιο είναι? Είδαμε και τι απάντησε. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μπορώ όμως να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και να επικαλεστώ την απάντηση του κυρίου Γκοτσιά. Ποιον είχες απέναντι το 2008? Απέναντι είχες έναν αδιάλακτο πρωθυπουργό, ενώ σήμερα υποτίθεται έναν πρωθυπουργό ο οποίος αντιλαμβάνεται όλο αυτό το μύθευμα περί Μακεδονίας και ο οποίος θα ήταν διατεθειμένος. Μιλάμε για την Φύρο. Βεβαίως. Ναι. Για τη Φύρο μιλάω. Και επίσης θα σταθώ. Ο κύριος Ζάεφ δεν έχει καμία σχέση με τον πρωθυπουργό εκείνης της εποχής. Ο Γκρουεύσκι ήταν ένας ακραίος πολιτικός, ο οποίος ήταν και, αν θέλετε, ο άνθρωπος που υποστήριξε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ιστορικά αυτό το ιδεολόγημα και αυτή τη διαστρέβλωση της ιστορίας. Ο Ζάεφ όμως. Από την πρώτη μέρα είπε ότι είμαι διατεθειμένος να συζητήσω με μια βάση λογική και με μια βάση που δεν θα έθετε σε λίγο πολύ, αν διάβασα καλά την ανακοίνωση, την άποψη της κυβέρνησης, είναι ότι όλα αυτά ήταν καραγκιοζλίκια του και ήταν πάρα πολύ προσχηματικά. Ότι στην ουσία ήταν καβάλα στο βουκεφάλα ο κύριος Γκρουεύσκι. Καραγκιοζλίκια ή όχι. Και επικαλείται μάλιστα και την στάση της Νέας Δημοκρατίας και από τον κύριο Καραμαλή και από την κυρία Μπακογιάννη για να φτάσουμε στην αλλαγή, κατά την εκτίμηση της κυβέρνησης, στάσης του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε σε αυτό Αυγέρη, που διαχρονικά εξέφραζε η Καραμαλική και η Μητσοτάκη εκεί πέρα. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή και να μην συγχαίουμε τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα του 2008, τελείως διαφορετικά τα δεδομένα του 2018. Εδώ η κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση χαμηλότερα και από την εθνική κόκκινη γραμμή. Δεν κάθισε καν με τις πολιτικές δυνάμεις να σχεδιάσει μια κοινή εθνική γραμμή για να πάει στη διαπραγμάτευση. Έκανε μια εγκρυπτό διαπραγμάτευση, εντός εισαγωγικών διαπραγμάτευση, διότι μετά τη χθεσινή αποκάλυψη φαίνεται τελικά ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να καταπιεί αμάσιτο το αίτημα των Σκοπίων και μάλιστα προδεκαετίας. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια μεγάλη εθνική ήττα. Προσωπικά πιστεύω ότι έχουμε την ευκαιρία αυτό να το αναστρέψουμε με ό,τι ζημιά έχει γίνει, μη κυρώνοντας αυτή την απαράδεκτη συμφωνία όταν έρθει στη Βουλή. Και πρέπει να σταθούν και καλό όλες οι πολιτικές δυνάμεις να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Επίσης, αυτό που ζητώ από τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνηση είναι επιτέλους να αντιληφθούν ότι από τη στιγμή κατά την οποία δεν υπήρχε συνένεση και δεν υπάρχει ακόμη και σήμερα συνένεση για το θέμα, να οδηγήσουν τη χώρα σε ένα δημοψήφισμα. Να εκφραστεί ο κόσμος. Γιατί στα Σκόπια πρέπει να εκφραστεί ο κόσμος και όχι εδώ στην Ελλάδα? Ο οποίος η άποψη του δημοψηφίσματος έχει τεθεί πολλές φορές από τον κύριο Καμένο. Εμείς τουλάχιστον η αυτοδιοίκηση και σε συνάντηση που κάναμε, όλη η αυτοδιοίκηση με πρωτοβουλία δική μας της περιφέρειας, με όλους τους δημάρχους και όλους τους περιφερειάρχες της Μακεδονίας και όλους τους φορείς της Μακεδονίας, είναι ότι ζητούμε από τον Πρωθυπουργό
να οδηγήσει τη χώρα σε ένα δημοψήφισμα. Ξέρετε τι απάντησε ο πρόεδρος της Βουλής εδώ, ότι δημοψήφισμα δεν μπορεί να γίνει στο δικό μας, στη δική μας χώρα, γιατί το ζήτημα αυτό αφορά τη γειτονική χώρα και δεν αφορά εμάς το πώς θα ονομαστεί. Νομίζω ότι αυτά είναι αστειότητες. Τουλάχιστον. Και λυπάμαι γιατί ο πρόεδρος. Όπως επίσης εμφανίστηκε πάρα πολύ σίγουρα. Είναι ένας θεσμός, αλλά δεν μπορείς να λες ότι δεν αφορά τη χώρα σου. Η παράδοση, η αναγνώριση καταρχήν μακεδονικής εθνότητας δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει και δεν έχει τολμήσει να το πει καμία κυβέρνηση αυτό. Και ταυτόχρονα να παραχωρείς όχι μόνο την ονομασία, αλλά μια σειρά από πράγματα. Να αναγνωρίζεις γλώσσα. Ξέρετε ότι όλα αυτά συνδυαστικά θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Επανέρχεσαι στη γλώσσα για την οποία πάλι εμφανίστηκαν όμως και έγγραφα σε σχέση με τις υποχωρήσεις που είχαν κάνει οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας τότε, παράγοντες. Μην το ανάγετε σε κομματική αντιπαράθεση. Δεν το ανάγω σε αυτό. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές σε όλους για το που έχει φτάσει η χώρα σήμερα. Είναι γεγονός αυτό. Από εκεί πέρα, εμείς κοιτάζουμε το σήμερα και λέμε. Σήμερα η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε καλύτερο. Όχι είναι η απάντηση. Διαπραγματεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όχι είναι η απάντηση. Επεδίωξε να έχει ένα μίνιμουμ συνεννόησης με τις πολιτικές παρατάξεις και μια νέα εθνική γραμμή πάνω στην οποία θα κάνει. Όχι είναι η απάντηση. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε μια εθνική ήττα και γι' αυτό και λέμε ότι η τελευταία ευκαιρία που έχει η χώρα μας πριν υποστεί αυτή την ήττα, η οποία δεν είναι απλά μια ήττα διπλωματική, είναι βόμβα στα θεμέλια της σταθερότητας της περιοχής για το μέλλον. Κυρία Βιέρη, και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε. Την άλλη ανάγνωση κάνει η κυβέρνηση. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Τώρα ετοιμάζονται συλλαλητήρια, δεν είναι μόνο τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι, οι παραγωγικοί φορείς που διαχρονικά συγκεντρώνονται και διαμαρτύρονται έξω από το Ιωάννης Βελίδης όταν γίνονται τα εγγένεια από έναν πρωθυπουργό, αλλά και λένε ότι θα υπάρχουν και αρκετές οργανώσεις. Εσείς θα πηγαίνατε ποτέ σε ένα συλλαλητήριο? Και ποια πλευρά θα επιλέγατε, τον εργαζόμενο ή θα επιλέγατε των μακεδονικών σωματείων? Έχω πάει σε συλλαλητήρια, κυρία Βιέρη, και δεν θα φοβηθώ να ξαναπάω. Γιατί πολύ απλά, όσο η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός επιλέγουν συνειδητά να μην δώσουν το λόγο στους Έλληνες για το συγκεκριμένο θέμα, τόσο αυτές οι αντιδράσεις θα κορυφώνουν. Αν σας καλέσουν οι οργανώσεις μακεδονικές ή ομογενειακές, να αφήσετε, γιατί πάντα υπάρχει μια κρατημένη θέση για τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και είναι μπροστά στην τελετή εγγενείων. Να αφήσετε αυτή την καρέκλα και να βγείτε έξω για το μακεδονικό. Κυρία Βιέρη, ακούστε να σας πω. Ναι. Η θέση του Περιφερειάρχη σε εκείνη τη στιγμή των εγγενείων της ΔΕΘ είναι θεσμική. Εκπροσωπώ το θεσμό. Δεν εκπροσωπώ τον εαυτό μου εκεί μέσα. Άρα και αυτούς που ενδεχομένως συμφωνούν με τη συμφωνία των Πρεσπών, λέτε. Ακριβώς. Ναι. Εκπροσωπώ το θεσμό στα εγγένεια μιας κορυφαίας διαδικασίας που έχει να κάνει με τις επιχειρηματικές, εμπορικές και άλλες σχέσεις, ειδικά φέτος, που τιμόμενη χώρα είναι η Αμερική. Είναι λοιπόν μια έκθεση ορόσημο, πάρα πολύ σημαντική για τον τόπο μας, όπου ασφαλώς και πρέπει όλοι οι θεσμοί και όλοι οι φορείς, εμείς ως περιφέρεια, στηρίζουμε αυτή τη ΔΕΘ και μάλιστα συνδιοργανώνουμε μια σειρά από εκδηλώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μην επισκιαστεί. Γιατί αυτό θα βοηθήσει τον τόπο μας, θα βοηθήσει στην εξωστρέφεια, μια προσπάθεια που κάνουμε ως περιφέρεια, θα βοηθήσει στο να υπάρξουν συμπράξεις και συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων Ελλάδος. Άρα είναι σαν να δίνετε έτσι ένα νεύμα να κάνετε, ένα σινιάλο προς τις οργανώσεις, ό,τι έχουν να πούν, γιατί καθένας έχει το δικαίωμα να το κάνει, να είναι τέτοιο, ώστε να μην αμαυρώσει αυτή τη γιορτή και τις προσπάθειες που κάνουν και άνθρωποι της ΔΕΘ. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική, είναι μια έκθεση ορόσημο, ίσως η σημαντικότερη εδώ και δεκαετίες. Από εκεί και πέρα όμως, όπως από την πρώτη στιγμή επέλεξα, έτσι και τώρα σας το ξαναλέω, δεν είμαι εγώ αυτός. Και δεν πρέπει κανένας από εμάς που ασχολείται με την πολιτική να κινητροδοτεί ή να φρενάρει τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Αυτές είναι κινητοποιήσεις οι οποίες ξεκινάνε από τους πολίτες και είναι για τους πολίτες. Και όποτε έχω βρεθεί κι εγώ σε τέτοιου είδους συναντήσεις, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν πηγαίνω ως περιφερειάρχης, πηγαίνω ως πολίτης. Ως αγανακτισμένος πολίτης, θυμωμένος πολίτης. Και απογοητευμένος πολίτης με τη στάση της κυβέρνησής μου. Σας βλέπω πέρσι συνένεση σε αυτή την περίπτωση, σε σχέση δηλαδή τη διαχείριση του συγκεκριμένου πολιτικού χρόνου, γιατί πολιτικός χρόνος στο Σαββατοκύριακο της παρουσίας του Πρωθυπουργού ή των αρχηγών των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και είναι και δική μου προσωπική εκτίμηση αυτή, ότι είστε ένας άνθρωπος της συνένεσης. Και το διαπίστωσα έτσι και στις δηλώσεις που έχετε κάνει για τη συνεργασία και με κυβερνητικά στελέχη και άλλους φορείς από διάφορα κόμματα εδώ στη Θεσσαλονίκη και για τον τρόπο με τον οποίο έχετε αντιμετωπίσει και την κυρία Νατοπούλου μέχρι προχθές. Πριν από μια εβδομάδα, επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για αυτή τη μετάβαση, την αλλαγή φρουράς του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης. Κυρία Κόλλια έφυγε, κυρία Νατοπούλου άλλαξε γραφείο στην ουσία. Και όλη αυτή την υποδοχή που της επιφυλάχθη και από μερίδα των μέσων, μέσω κοινωνικής δικτύωσης, πολιτών.
και την άποψή σας για το πρόσωπο. Θα σας απαντήσω ξεκάθαρα. Ναι. Προσωπικά δεν με απασχολούν καθόλου οι αλλαγές καρικλών. Ναι. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι να γίνεται δουλειά. Και ο καθένας μας θα κριθεί από τη δουλειά του. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, είτε αυτές είναι εθνικές, είτε είναι περιφερειακές, είτε είναι δημοτικές, ο καθένας από εμάς θα κριθεί από τη δουλειά που έχει κάνει. Άρα λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα στη χώρα με το νέο αυτό κυβερνητικό σχήμα, που πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν είδα κάτι ιδιαίτερα σημαντικό να αλλάζει, για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα νομίζω ότι στη χώρα δεν είναι η αλλαγή της καρέκλας, είναι η αλλαγή της φιλοσοφίας και της πολιτικής. Αξιολογώντας την πορεία ενός νεοσύστατου γραφείου, δεν, δεν υπήρχε με, ενός θεσμού, όπως είναι το γραφείο του Πρωθυπουργού, και την θητεία του συγκεκριμένου ατόμου στο συγκεκριμένο γραφείο. Κυρία Βιέρη, ξέρετε κάτι. Τι για θα να μπορείς να κάνεις. Ότι αδικεί όλη αυτή η συζήτηση δεν αδικεί. Για να μπορείς να κάνεις κριτική σε κάποιον, πρέπει να τον δεις να λειτουργεί. Σήμερα το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης. Μιλάω για το γραφείο του Πρωθυπουργού και αυτό που το αναλαμβάνει τώρα. Τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης έχει χάσει αρμοδιότητες, έχει χάσει ρόλο. Δεν, αν θέλετε, ανταποκρίνεται ουσιαστικά σε αυτό που θα μπορούσε. Επομένως, η κυβέρνηση θα πρέπει να επιλέξει ή να ενισχύσει το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης, δίνοντάς του ρόλο και αρμοδιότητες, για να μπορείς μετά να κρίνεις την πορεία. Υπουργείο είναι τώρα και είναι Υφυπουργείο Εσωτερικών, έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Ή αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα η ύπαρξή του. Εγώ προσωπικά θέλω να υπάρχει, αλλά αν είναι να υπάρχει, να έχει και μια σειρά αρμοδιοτήτων, προκειμένου να διευκολύνεται η λειτουργία όλης της Βορείου Ελλάδος. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι εμείς ως περιφέρεια έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια να συνεργαστούμε αποτελεσματικά με τα Υπουργεία, γιατί όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, κυρία Βιέρη, θα συνεργαστώ ή θα συγκρουστώ με τον οποιοδήποτε προκειμένου να πετύχω τους στόχους που έχω θέσει για τον τόπο μου. Ωραία. Σε τι και αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο. Σε τι συνενείτε σε αυτά που. Από εκεί και πέρα δεν συμμερίζομαι τις προσωπικές επιθέσεις εναντίον του οποιοδήποτε. Σας το απαντώ ξεκάθαρα. Κατανοητό. Τι συμμερίζεστε από αυτά που. Σε τι συνενείτε από αυτά που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας στη συνάντηση του Σαββάτου, ήσασταν εκεί, είχατε επαφές. Μιλάω για τους παραγωγικούς φορείς. Σε τι συνενείτε και όχι, σε τι δεν συνενείτε. Δεν ήσασταν. Κάνω εγώ λάθος. Ήταν παραγωγικοί φορείς, δεν ήταν εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης. Και τι, σε τι δεν συνενείτε και τι ζητάτε. Αφήνουμε το σκοπιανό, το εξαντλήσαμε στη συζήτηση. Ναι, αυτό όμως. Είναι κυρίαρχο. Σαν κυρίαρχο. Ναι, σαν κυρίαρχο. Γιατί προσέξτε το θέμα. Γιατί είναι και τα εργασιακά. Γιατί έρχεται και με μία ατζέντα σε σχέση με τα εργασιακά, τις λογικές συμβάσεις. Και εκείνη και η ανάπτυξη Μακεδονίας. Το θέμα των Σκοπίων εμπλέκει άμεσα και την οικονομία της περιοχής μας. Mm-hmm. Διότι ξεκινάει με αυτή την ιστορία των Πρεσπών, εάν τελικά κυρωθεί από τη Βουλή, που δεν πρέπει να κυρωθεί και άρα να καταπέσει. Εάν όμως προχωρούσε αυτή η συμφωνία, θα δημιουργήσει έναν μεγάλο εφιάλτη επιχειρηματικό για την περιοχή μας. Διότι όλες οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις που σήμερα χρησιμοποιούν τους όρους μακεδονική, μακεδονικός, μακεδονικά, θα αντιμετωπίσουν ακόμη και αγωγές από επιχειρήσεις γειτονικής χώρας, εάν και εφόσον προχωρήσει αυτή η συνθήκη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν είναι απλά ένα εθνικό θέμα ή ένα θέμα γεωστρατηγικής, το οποίο κατά την άποψή μου θα δημιουργήσει αστάθεια στο μέλλον. Είναι και ένα θέμα που αφορά την τοπική μας οικονομία. Άρα λοιπόν το πρώτο στην ατζέντα που θα θέσω στον Πρωθυπουργό, εάν και εφόσον τον δω φυσικά, είναι το θέμα των Σκοπίων και της απαράδεκτης αυτής της συμφωνίας. Και από εκεί και πέρα μια σειρά από άλλα θέματα. Όπως είναι αυτό που επανειλημμένα έχω ζητήσει και δεν έχω εισακουστεί, η προσπάθεια. Ως περιφέρεια κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να δημιουργήσουμε έναν τρίτο πυλώνα ανάπτυξης. Δηλαδή μαζί με τον τουρισμό και την αγροτική οικονομία να δημιουργήσουμε και μπορούμε στον τόπο μας τον πυλώνα των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας. Έχουμε όλα τα δεδομένα για να αναπτύξουμε αυτόν τον τομέα. Εμείς λοιπόν μάλιστα είμαστε από τους τέσσερις οργανισμούς αυτοδιοίκησης παγκοσμίως που έχουμε συμπράξει μέχρι και με το CERN. Στην Ελβετία, προκειμένου να φέρουμε εδώ τεχνογνωσία. Από το Περιφερειακό Συμβούλιο που είχε γίνει εδώ και εμφανιστήκατε και πάρα πολύ ζεστός και θερμός, δεν έχουν αυτό που έχω ζητήσει λοιπόν. Όχι. Αυτό που έχω ζητήσει και που περιμένω να το δω επιτέλους είναι να δημιουργηθεί στη Βόρεια Ελλάδα μία ζώνη χαμηλού φορολογικού συντελεστή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις γύρω από την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Ένα 10% flat tax rate που λέμε, σταθερό φορολογικό συντελεστή, έτσι ώστε να προσελκύσουμε εταιρείες, αλλά και νέους ανθρώπους, να ανακόψουμε δηλαδή το brain drain που έχουμε, τον κόσμο που φεύγει, τους νέους, καταρτισμένους νέους μας που φεύγουν στο εξωτερικό, να μείνουν εδώ, να επενδύσουν, να έρθουν επιχειρήσεις, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Γιατί εκεί πονάμε. Και εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Και να δώσουμε ένα κίνητρο. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο που θα δώσω στην ατζέντα. Και το τρίτο
για να μην σας πάω στα επιμέρους, γιατί είναι πάρα πολλά, είναι φυσικά κάποια έργα υποδομής τα οποία πρέπει να προχωρήσουν επιτέλους. Παράδειγμα, να τελειώσουμε επιτέλους με αυτό το χιλιόμετρο στη Χαλκιδική που ταλαιπωρεί κάθε καλοκαίρι τον κόσμο και που δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας αλλά της Εγνατίας Οδού και του Υπουργείου. Έχουμε τελειώσει έναν δρόμο δεκάδων χιλιόμετρων, ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο στο πρώτο πόδι, το έχετε δει φαντάζομαι, το οποίο είναι απίθανο και καταστρέφεται με 800 μέτρα λόγω των 800 αυτών μέτρων που δεν έχει προχωρήσει το έργο να γίνει και αυτό ο αυτοκινητόδρομος και να ενωθεί η Θεσσαλονίκη με το πρώτο πόδι. Ένα άλλο έργο πολύ σημαντικό που έχει κολλήσει. Δεν επιτρέπεται να έχει τελειώσει η περιφέρεια το έργο της στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, τον ΚΑΠΑ 16, ένα σημαντικό έργο για τις μεταφορές και τις εξαγωγές, και να μην έχει κάνει το Υπουργείο την ένωση αυτού του έργου, του ΚΑΠΑ 16, του κόμβου, με το λιμάνι. Δηλαδή το λιμάνι μας σήμερα δεν συνδέεται με την Εθνική Οδό, ενώ ήταν μελετημένο και προγραμματισμένο να γίνει. Άστε. Αυτό το έργο πρέπει να τελειώσει χτες, κύριε Αυγερή, ένα αναπτυξιακό έργο. Για να μην σας πω βέβαια για το δρόμο Θεσσαλονίκης Έδεσας, που είναι η Έδεσα και η Πέλα η μόνη περιοχή στην κεντρική Μακεδονία που δεν ενώνεται με την πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχω να θέσω στον Πρωθυπουργό. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν θέλουμε, κυρία Αυγέρη, για ακόμη μια χρονιά να έρθει ένας Πρωθυπουργός εδώ, να τάξει λαγούς με πετραχίλια, να, επειδή είναι και προεκλογική χρονιά, να ακούσουμε πράγματα ανεφάρμοστα. Θέλουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και συγκεκριμένη υλοποίηση ούτε και χρονοδιάγραμμα. Άλλους υποψηφίους, επικεφαλής κομμάτων. Φαντάζομαι είναι ένα γενικό πλαίσιο που βάζετε. Γιατί ούτως ή άλλως και τα προβλήματα έτσι πως τα παρουσιάζετε έχουν να κάνουν με την πολιτική διαχρονία. Ακριβώς. Και, η εποχή που ερχόντουσαν εδώ ο ένας μετά τον άλλον οι πολιτικοί αρχηγοί να τάζουν λαγούς με πετραχίλια και καθρεφτάκια στους ηθαγενείς έχει τελειώσει. Και όποιος το κάνει, να ξέρετε, θα δεχθεί το θυμό του κόσμου. Διότι ο κόσμος πλέον, όλοι μας, περιμένουμε συγκεκριμένα πράγματα. Την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούμε, θα είστε φαντάζομαι υποψήφιος, γιατί θα πάμε και σε πιο εκλογικούς ρυθμούς. Τόσο μακριά θα ξαναβρεθούμε, δηλαδή. Όχι, αλλά δεν ετοιμάζεστε. Μήνες. Δηλαδή, δεν θα ανακοινώσετε την υποψηφιότητα. Η υποψηφιότητα και η βούλησή μου είναι ανακοινωμένη. Τελείωσε, δηλαδή. Έχω ξεκάθαρα πει ότι θα διεκδικήσω μια δεύτερη θητεία στην περιφέρεια και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου για να κρίνουν το έργο που έχει γίνει και να έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε. Ξέρετε, κυρία Αυγέρη, όταν κάνεις έργο, με ό,τι μπορεί να προκύψει, όταν κάνεις δουλειά, όταν κάνεις πράγματα και όταν βλέπεις την περιφέρεια σου σιγά σιγά να αλλάζει προς το καλύτερο, θέλεις να σου δοθεί ευκαιρία να ολοκληρώσεις αυτό το έργο και να παραδώσεις πια μια περιφέρεια πολύ καλύτερη από εκεί που την παρέλαβες. Κύριος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, θα το ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.